Έλα, γραφείς. Πάμε. Πάμε, πάμε. Έλα. Λοιπόν, καταρχάς πιαστήκαμε προετοιμαστεί, γιατί σας είπαμε ότι θα επανερχόμασταν το επόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά έχει εμβόλυμη. Και πού πάμε εμείς τώρα, πού πάτε εσείς βασικά, χωρίς AIABET. Και όμως είμαστε εδώ, ήρθα σήμερα, Τρίτη, έχω ξενυχτήσει, Δευτέρα, έχω βγάλει όλα τα ματσάκια και είμαι εδώ για να σας τα πω. Θα σας τα πω όμορφα και ωραία, γιατί έχει τρομερά παιχνίδια, πραγματικά δεν ήθελα να σας αφήσω έτσι. Και εμείς εξάλλου θα πάμε, θα παίξουμε, ελπίζουμε να πάμε και ταμείο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, θέλω να κάνω ένα mini πρόλογο για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά είμαι πολύ ξενερωμένος. Πραγματικά. Δηλαδή, τώρα πάλι 5 στα 9 σταθερά, okay, αλλά νομίζω ήμασταν πιο κοντά στο απόλυτο από ποτέ. Γιατί δεν γίνεται τώρα η Chelsea να μην βάζει γκολ στη West Ham. Εντάξει, το θεωρώ ανεπίτρεπτο. Και να παίζουμε άσο και άντερ 4,5 τότε, να μην κάνουμε, λέμε εντάξει, ξεκούραστε 3-0, δεν πάει άλλο το παιχνίδι. Και να τρώνε 3-2 πάλι, δηλαδή έλεος, τι έχει ο Μουρίνιο με το 3-2, και όχι μόνο αυτό, στο 96 ο Καζανίγκα μου το πνίγει. Πιάστο κύριε άνθρωπε, 3-1, ταμείο είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, μετά η City κάνει πάλι γκέλα, εντάξει, εγώ σηκώνω τα γέλα ψηλά και περνάμε σημεία. Everton στο goal-goal, που η Everton ήταν πάρα πολύ καλή και σας το είπα κιόλας ότι εκεί θα δυσκολευτεί πάρα πολύ η Leicester. Περνάμε άσο-άσο, over 1,5 στη Liverpool, νομίζω είναι το σημείο του αιώνα, δεν έχουμε δώσει καλύτερο σημείο στο 1,90. Άσο-άσο και over 1,5. Και γενικά πήγαμε πολύ καλά, δηλαδή μας βλέπετε είμαστε πολύ κοντά. Τώρα, βόλυμοι, έχουμε τρομερά μάτς, ειδικά Τετάρτη έχει 6 παιχνιδάκια, τα δείχνει όλα και η Κοσμοτέ, θα γίνει έτσι ψιλοχαμούλης, λεπτό προς λεπτό και τέτοια. Γενικά είναι μια όμορφη εβδομάδα επειδή έχει Premier League. Μας βλέπετε κιόλας έτσι αναζωογονημένους. Πάμε λοιπόν λίγο να τα δούμε. Ξεκινάμε από την Τρίτη με τα δύο ματσάκια που έχει σήμερα. Ξεκινάμε με το Crystal Palace Bournemouth. Η Crystal Palace που πραγματικά κάνει ένα επαγγελματικό διπλό, ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα της Burnley. Μια Burnley που τα πάει πάρα πολύ καλά και δύσκολα έχουν περάσει ομάδες από εκεί. Η Liverpool έχει περάσει, ok. Πέρασε τώρα και η Crystal Palace. Ο Ζαχάβρη δείχνει να βρίσκει το ρυθμό του. Σκοράρει για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Τώρα επιστρέφει στην έδρα της, αντιμετωπίζει την Bournemouth. Μια Bournemouth που ήταν καλή σε κάποια διαστήματα του αγώνα. Εντάξει, μας πούλησε γιατί έβαλε 2 γκολ, χάσαμε το under 4,5. Γενικά είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και αυτό. Δηλαδή η αγωνιστή ξεκινάει με ένα πραγματικά πολύ αμφίροπο παιχνίδι. Εδώ έχουμε πάει με ένα σημείο που μας αρέσει και γενικά μας πληρώνει. Είναι το χ ημίχρονο, έχει τελικό. Έχει πάρα πολλές πιθανότητες, πάρα πολλές ελπίδες, διότι το παιχνίδι πάει προς το χ. Δύσκολα ξεχωρίζουμε κάποιο. Εντάξει, δείχνουμε ένα μικρό προβάδισμα στην Crystal Palace. Αλλά γενικά απ' την άλλη, σε γκολ δεν ξέρουμε τι να παίξουμε. Η Crystal Palace δέχεται ελάχιστα τέρματα, δηλαδή είναι από τις καλές άμυνες του πρωταθλήματος, ειδικά στην έδρα της. Απ' την άλλη όμως δυσκολεύεται κιόλας και να σκοράρει. Οπότε πάμε χ, ημίχρονο έχει τελικό, που έχει καλές πιθανότητες. Δεύτερο παιχνίδι για την Τρίτη. Είναι το Burnley Manchester City. Manchester City που έρχεται από την κέλα. Ο Guardiola λέει δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχει εμφανή προβλήματα στην άμυνα. Κάτι ακούγεται και όλα σήμερα το πρωί, μάλλον δεν θα ξεκινήσει ο Αγκουέρο. Δεν ξέρουμε, δηλαδή. Τώρα δεν πιστεύουμε ότι η City μπορεί να κάνει δεύτερο στραβοπάτημα. Βέβαια ξαναπαίζει εκτός έδρας. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω. Και εδώ δυσκολευτήκαμε να βγάλουμε σημείο. Παρόλο που δεν το πιάσαμε την προηγούμενη αγωνιστική, είχαμε πολλές πιθανότητες άλλες. Δηλαδή, μόλις μπήκε το goal του De Bruyne, εγώ προσωπικά έκλεισα το δελτίο μου. Το έκανα κασά, το είχα παίξει και μόνο. Γιατί το φοβήθηκα. Θα πάμε πάλι στο διπλό και άντερ 4,5. Στο 1,67 είναι. Ελπίζοντας ότι η City θα μπει να το καθαρίσει. Τώρα, μας άρεσε πολύ και το διπλό από ημίχρονο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή προσφέρεται γύρω στο 1,65 μόνο να νικάει η City στο ημίχρονο και μετά να έχει το κεφάλι σας ήσυχο. Τώρα, άμα κάποιος μου πει, ξέρω εγώ στα σχόλια, το βλέπω πολύ γκολ-γκολ, δεν θα του πω μην το παίξει, αλλά δεν ξέρω τι αν η Burnley αν μπορεί να σκοράρει, γιατί είναι και λίγο ξυλοκόπη αυτή ρε παιδί μου. Διπλό και under 4,5 λοιπόν. Τώρα εδώ να κάνω μια παύση πριν συνεχίσουμε στις Τετάρτης. Έχω επιλέξει να κάνουμε ένα διαφορετικό μοτίβο σήμερα στην εκπομπή, γιατί για να έχουμε και περισσότερες πιθανότητες και γενικά επειδή είναι τριμεράκι και είναι και εμβόλυμη, πρώτη εμβόλυμη της χρονιάς, το πάμε λίγο αλλιώς. Δηλαδή, από την Τρίτη κρατήστε αυτή τη διάδα. Προσφέρεται περίπου σε απόδοση 3-20. Είναι ωραία διαδούλα. Κολλάτε και ένα δικό σας ακόμα που έχει, ξέρω εγώ, Τρίτη έχει και FA Cup. Έχει και άλλα και από άλλες διοργανώσεις και κλείνετε μια τριάδα. Στην Τετάρτη θα βάλουμε πρώτα την top τριάδα μας και από κάτω αυτή που πιστεύουμε πιο πολύ, μια και είναι 6 ματσάκια. Και Πέμπτη πάλι με διάδα. Οπότε αυτή τη φορά δεν θα δώσουμε βασική τριάδα και θα το πάμε κάπως έτσι. Οπότε διάδα Τρίτης, Palace, Bournemouth, ημίχρονο έχει τελικό.
Burnley City διπλό και άντερ 4,5. Συνεχίζουμε λοιπόν, μιας και τελειώσαμε την Τρίτη, πάμε Τετάρτη. 6 ματσάκια την Τετάρτη, ματσάρες, πραγματικά φωτιά, θα είναι ένα Τετάρτη απογευματάκι πολύ δυνατό. Ξεκινάμε με Wolves West Ham, ωραίο παιχνίδι, παραδοσιακό αγγλικό. Δεν έχουμε πολλά λόγια να πούμε για τη Wolves. Η Wolves πάει τρένο, πραγματικά μπορεί να φερεχεί, αλλά εγώ δεν το θεωρώ αποτυχία προσωπικά. Όπως είπε και ένας φίλος στα σχόλια, η Sheffield είναι πάρα πολύ καλή, ισοβαθμούς ανάλλωστε. Το περάσαμε αυτό το σημείο, στο άσο είχε και ο Βερενάμιση. Η Wolves σαφώς έχει την κούραση, σκεφτείτε ότι έχει παίξει τώρα, έπαιξε 5η Europa League, παίζει πάλι Κυριακή, έπαιξε με Sheffield, ξαναπαίζει Τετάρτη, ξαναπαίζει Κυριακή, ξαναπαίζει μετά για Europa League. Πραγματικά η ομάδα προσπαθεί να ισορροπήσει τα δύο ταμπλό. Της βγαίνει τον τελευταίο καιρό, είναι 13 παιχνίδια ήττη, αν εξαιρέσουμε τον αποκλεισμό από το Carabao, αλλά who cares. Και από την άλλη West Ham που πραγματικά έκανε το διπλό, ένα διπλό πραγματικά όχι απλά ψυχολογίας, όχι απλά την ξεμπλόκαρα από τις τελευταίες θέσεις, αλλά ήταν και ένα διπλό. Εντάξει, ήταν ένα διπλό ντέρμπι Λονδίνου, έγινε και με αυτόν τον τρόπο. Ο Μάρτιν ξεκίνησε, πραγματικά το πρώτο του ντεμπούτο. Έκανε το clean sheet, είδαμε ότι βγάλε Ρομπέρτο αγόρι μου, να πας λίγο να κρατήσεις και clean sheet. Τα έχουμε πει για τον Ρομπέρτο, δεν κάνει άνθρωπος. Όλοι περιμένουν επιστροφή από Φαμπιάνσκι σίγουρα. Δεν πιστεύουμε ότι για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι η West Ham θα κρατήσει το clean sheet, αλλά σίγουρα θα βρει ένα goal γιατί έρχεται με φορά από το Stamford Bridge. Είναι καλή επιθετικά, σκοράρει. Οπότε safe εδώ, σχετικά είναι από τα σημεία τα εύκολα αυτήν την αγωνιστική. Goal-goal πληρώνει καλά στον 75. Πάμε λοιπόν και στην ομάδα που ακολουθεί τη Liverpool κατά ρηπάς. Είναι η Leicester, η οποία πραγματικά πανηγύρισε τον goal, αν είδατε στο 95, τα παιδιά σαν τρελά, σαν να πήραν το πρωτάθλημα. Κάνουν τρομερή χρονιά, εξαιρετική χρονιά. Ο Rodgers νομίζω είναι, πραγματικά η φιλοσοφία που έχει περάσει στην ομάδα είναι εξαιρετική. Αντιμετωπίζει τη Watford, η Watford που πραγματικά κρατούσε μέχρι το 80, μέχρι το 78 ένα τρίποντο πραγματικά σπουδαίο που μπορούσε να αποβεί καθοριστικό μέχρι ακόμα και στο κυνήγι του υποβασμού, δηλαδή έπρεπε να το κάνει αυτό το διπλό. Βέβαια μας καλύτερα που δεν μας το κάνει, το πληρώσαμε. Πληρωθήκαμε πολύ καλά, σοχή και over 1,5, Southampton το γύρισε στο παιχνίδι. Πάει στη Leicester τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει βαθμό εκεί μέσα Watford, πολύ δύσκολα. Τώρα η Leicester πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι, έρχεται με την ψυχολογία με αυτό το goal στο 95. Οπότε πάμε και εδώ safe, άσο και under 4,5, δηλαδή 3-0, ακόμα και 3-1, 2-1, άμα βάλει ένα goal η Watford, ουσιαστικά δεν θέλουμε να βάλει 2. Και εντάξει το παιχνίδι να μην πάει στο χι που το βλέπουμε λίγο απίθανο. Άσο και under 4,5 στο 1,73. Συνεχίζουμε με derby, τι λες, ή να το αφήσω μετά. Ό,τι νομίζεις, ό,τι νομίζεις. Εγώ λέω με derby πάμε λίγο κατά σειρά, Manchester United Tottenham. Επιστροφή Μουρίνιο στο Old Trafford, πραγματικά μια επιστροφή που την περιμένουν πάρα πολύ οι φίλοι της ομάδας. Δεν ξέρουμε αν θα γιουχάρουν, πώς θα αντιμετωπιστεί όλη η φάση. Ο Μουρίνιο που ακόμα κατ' εμέ δεν έχει περάσει τη φιλοσοφία του αυτή την αμυντική, δέχεται πολύ εύκολα γκολ η Tottenham, για άλλη μια αγωνιστική έφαγε 2. Σίγουρα η απουσία του Γιορίς είναι καθοριστική κάτω από τα goal post, αλλά γενικά δείχνει ότι έχει προβλήματα στην άμυνα. Από την άλλη, Manchester United, εγώ παιδιά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν θέλω να την ξαναπαίξω αυτή την ομάδα. Μπορούμε να μην τη βγάλουμε, να μην την αναλύουμε καθόλου. Τέλος, όχι Manchester United. Πολύ safe εδώ, δεν έχω να πω κάτι. Θα είναι ένα derby, ok, αγγλικό παραδοσιακό. Πιστεύω και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν. Δέχονται και τρώνε εύκολα, πραγματικά γκολ πολύ εύκολα. Δηλαδή και οι δύο μπάζουν. Οπότε γκολ-γκολ είναι 62. Για όσους θέλουν να παίξουν λίγο πιο πάνω, μπορούν να πάνε γκολ-γκολ και over 2,5 στο 2-0-2. Συνεχίζουμε. Southampton Norwich, εντάξει, ντέρμπι υποβασμού. Είναι και οι δύο ομάδες, νομίζω η μία είναι 18η, η άλλη 19η, με ένα βαθμό διαφορά από πάνω στο Southampton. Σίγουρα η έδρα θα παίξει ρόλο, φαβορή είναι Southampton. Θα κλείναμε προς τον Άσο, αλλά δεν θέλουμε να ασχοληθούμε. Θα το έχουμε δώσει no bet γιατί πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Η Southampton είναι ικανή για το καλύτερο, είναι για το χειρότερο. Η Norwich είναι δύο παιχνίδια ήττη, έρχεται από το διπλό από την Everton. Έφερε χ με την Arsenal που πραγματικά μπορούσε να έχει κερδίσει. Έχασε πάρα πολλές φάσεις στο τέλος. Πιστεύουμε ότι θα γίνει ένα σκληρό match και ανοιχτό. Το over 2,5 που αυτή τη στιγμή είναι σε ένα 50, δεν αξίζει κανείς να το παίξει. Δηλαδή, οπότε πάμε λίγο no bet για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Εξάλλου έχει πολύ ωραία ματσάκια και αυτήν την αγωνιστική και δεν θα μας πειράξει π.χ. αν δεν ρίξουμε το Southampton Norwich. Chelsea Aston Villa. Η ομάδα του Frank Lampard παίζει το δεύτερο της παιχνίδι εντός έδρας. Έρχεται από την γκέλα από τη West Ham. Οκ, έγινε μια γκέλα, έμεινε λίγο πίσω, αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Κατανοητό ότι έχουμε πει ότι η Chelsea είναι μια νεανική ομάδα που ακόμα το ψάχνει. Σίγουρα έχει στο πίσω μέρος του μυαλού της και την άλλη Τρίτη που παίζεται η πρόκριση του Champions League. Θα είναι κάτι ωραίο άμα έρθει για την ομάδα του Frank Lampard.
Πιστεύουμε όμως ότι θα μπει και θα ξεσπάσει. Δηλαδή θα ξεσπάσει. Δηλαδή θα μπει με αέρα να το καθαρίσει το παιχνίδι από την αρχή. Δεν την παίρνει για δεύτερη γκέλα. Θα μείνει μετά πολύ πίσω. Είναι σταθερά στην τετράδα. Δεν την ξεκολλάει κάποιος από εκεί. Οπότε πιστεύουμε ότι έχει όλες τις πιθανότητες με το μέρος της. Από την άλλη, Aston Villa πήρε βαθμό χρυσάφι στο Old Trafford. Βαθμό τρομερό για τη συνέχεια. Δηλαδή, άμα παίρνεις τέτοιους βαθμούς, είναι πολύ καλή για μια ομάδα σαν την Aston Villa. Εντάξει, οκ, okay, ακούγεται έτσι, αλλά η Aston Villa ξέρουμε ότι έχει παράδοση. Είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην Αγγλία. Δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι. Αν κάποιος έλεγε στην Aston Villa, έχεις δει αυτά τα δύο match σε 4 μέρες, με τι θα είσαι ευχαριστημένος, η Villa θα σου λέγει με έναν βαθμό ευχαριστημένος. Τον έχει πάρει, δεν θα μπει φυσικά για να χτυπήσει, να πάρει άλλο ένα βαθμό, δηλαδή ξέρω εγώ να μαζέψει 2 βαθμούς από αυτά τα 2 παιχνίδια, αλλά δεν πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει. Οπότε εδώ θα πάμε στο άσο και over 2,5, μικρή απόδοση μεν, αλλά πολύ εφικτή δε, δηλαδή 1,67. Είναι οριακά, είναι ωραίο, πιστεύουμε ότι θα περάσει, δηλαδή με κανένα 2-1, 3-1, 3-0. Τώρα εντάξει, άμα λήξει 2-0, παιδιά, τι να πω, ανθρώποι είμαστε, εντάξει. Αν και το θεωρώ πολύ εύκολο το over 2,5. Και κλείνουμε την Τετάρτη με το Liverpool Everton, Derby Merseyside. Εδώ ξέρω ότι θα με κράξετε πάλι φίλοι της Liverpool, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει γκέλα. Γιατί το λέω αυτό, λοιπόν. Το λέω καταρχάς γιατί, όσο και αν σας φανεί περίεργο, ξέρω φάνηκε σε όλους, ο Μάρκο Σίλβα παρέμεινε για άλλη μια αγωνιστική στο τιμόνι της Everton. Δηλαδή, πότε θα φύγει αυτός ο άνθρωπος, πείτε μου λίγο, πότε. Οπότε όταν είδα λοιπόν ότι η Everton λέει πάμε με Μάρκο Σίλβα στο ντέρμπι, λέω ρε παιδί μου εντάξει κάτι μυρίζει εδώ. Οπότε καλά, σίγουρα το παιχνίδι για μένα δεν πάει στο διπλό, πάει στο χ, δηλαδή το πιστεύω πάρα πολύ για χ. Δηλαδή για fan bet θα το δίνα, ξέρω εγώ θα το παίζα στο 5 ένα ωραίο χ. Τώρα από την άλλη η Liverpool είναι σε τρομερή φόρμα, έχει ρέντα, συνεχίζει ακάθεκτα, αλλά είναι ένα derby Merseyside και άμα μπορούμε να θυμηθούμε και από τα παλιά και ειδικά από πέρσι, τις έχει βάλει πάρα πολύ δύσκολα η Everton. Οπότε θα πάμε χ μίχρονο ή χ τελικό, είναι 2-0-8, είναι τρομερή απόδοση, πραγματικά τη θεωρώ πολύ value, γενικά μου αρέσει η μελική. Αλλά και για όσους παίζουν πιο χαμηλά και αυτά και είπαμε, ok είστε Liverpool, εντάξει, οι περισσότεροι στην Ελλάδα είστε Liverpool, δηλαδή ειδικά τα τελευταία χρόνια είναι, έχει γίνει της μοδός. Θα πάμε λίγο με ισοπαλία χωρίς γηπεδούχο. Δηλαδή τι εννοούμε, το έχουμε ξαναδεί αυτό λίγο παλαιότερα. Χ, άμα έρθει το παιχνίδι άσο, επιστρέφει το ποντάρισμά μας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι στο 1,60 αυτή τη στιγμή. Οπότε πάμε με αυτά τα δύο σημεία. Να δούμε λίγο και τα ματσάκια της Πέμπτης. Sheffield Newcastle, πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό. Δεν πιστεύω ότι Newcastle εδώ μπορεί να πάρει το διπλό. Κινούμαστε προς τον άσο, δηλαδή ο άσος αυτή τη στιγμή προσφέρει στο 1,70. Η Sheffield ήταν πάρα πολύ καλή για άλλο ένα εκτός έδρας. Παρέμεινε αίτητη εκτός έδρας, πραγματικά παιδιά είναι τρομερό στατιστικό μετά από 14 αγωνιστικές να είσαι αίτητος εκτός έδρας. Δηλαδή και πόσο μάλλον για μια νεοφώτιστη ομάδα. Εδώ δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγάλουμε σημείο. Το παιχνίδι πάει προς το under 2,5, απλά επειδή το under 2,5 είναι στο 1,60. Και το φοβόμαστε μας πουλήσει και πούμε ρε παιδιά παίζεις με τα under 2,5 στο 1,60. Δεν είναι και ρε παιδί μου σημείο πολύ κοινό. Και εντάξει όταν δεν περάσει 1,60 θα πεις κατάλαβες λέω, δεν είναι άλλο over 2,5 και πίσω και okay, δεν πέρασε, είναι under. Οπότε θα πάμε με μια αγορά που την παίζουμε για πρώτη φορά. Είναι ρίσκο, είναι το 1-2 goal. Δηλαδή τι ζητάμε, πάλι ουσιαστικά ζητάμε under αλλά χωρίς το 0-0. Δηλαδή θέλουμε να μπει είτε ένα goal είτε δύο goal. Το παιχνίδι για μας είναι πολύ 1-0, πολύ 1-1, πολύ 2-0, κάπου εκεί. Τώρα, για όσους πιστεύουν ότι Sheffield και μαζί και με εσάς ξέρω εγώ και εμείς ότι θα νικήσει, υπάρχει πολύ καλή αγορά στο άσο ημίχρονο ή άσο τελικό πάλι, δηλαδή να νικάει Sheffield είτε ημίχρονο τελικό, είναι στο 1,70, είναι λίγο κάτω από το 90, αλλά είναι πολύ ωραία απόδοση πραγματικά. Και για όσους πιστεύουν ότι Sheffield θα νικήσει, που κάτι τέτοια παιχνίδια νομίζω τα καθαρίζει πλέον, μπορεί να πάνε και σκέτο άσο ξέρω. Και κλείνουμε με Arsenal Brighton. Τώρα εδώ παιδιά τι να... Διπλό, όλοι διπλό. Αχ είναι Arsenal και μου το λέει διπλό. Είναι Arsenal. Δεν ξέρω, παιδιά εμείς το έχουμε δώσει άσο. Δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου, είπαμε Arsenal Brighton άσο. Δηλαδή 1,60 με την Brighton. Παίζει τώρα η Chelsea και η City και δίνουν 1,30. 1,60 με την Brighton. Δηλαδή φανταστείτε οι φίλοι της Arsenal που έχετε ξεπέσει ρε. Δηλαδή 1,60 να σας δίνουν στην έδρα σας με την Brighton. Εντάξει, ο Ljungberg συνεχίζει, η ομάδα τον στηρίζει, οι παίκτες λίγο. Δεν έδειξε κάτι στην Norwich, δεν έχω να πω πολλά. Τουλάχιστον δικαιωθήκαμε γιατί το είπαμε no bet, γιατί πραγματικά το παιχνίδι ήταν no bet. Από την άλλη, Brighton παίζει σε μια δύσκολη έδρα για δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη. Δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας εμφάνιση.
Τώρα δεν έχω πολλά να πω, παιδιά. Αν δεν νικήσει και σήμερα η Arsenal, να πω βαριά κουβέντα ή όχι. Τι να πω. Θέλει, έτσι κι αλλιώς θα νικήσει. Άσο το 1,60 παιδιά, εντάξει. Μπείτε να το καθαρίσετε τη Arsenal. Εντάξει, να τελειώνουμε δηλαδή με αυτή την παροδία. Και πάμε σιγά σιγά να πούμε λίγο για την Τετάρτη πριν κλείσουμε αυτό που λέγαμε. Ουσιαστικά θα σπάσουμε την εξάδα σε δύο τριάδες. Θα αφήσουμε έξω το no bet της Southampton με την Norwich που ok, και θα πούμε Leicester Watford στο άσο κέντρο 4,5. Πολύ εφικτό, πολύ ωραίο. Θέλουμε ένα 3-0, 2-1, 3-1. Chelsea Aston Villa το πιστεύουμε πολύ. Πρέπει η Chelsea να φέρει over 2,5. Εντάξει, το συνηθίζει. Είχε ένα under την προηγούμενη αγωνιστική. Πιστεύουμε σε κάνα 2-1. Και όσο και σας φαίνεται περίεργο, στη βασική τριάδα, γιατί το πιστεύουμε πάρα πολύ όλοι μας εδώ στο EABET, θα βάλουμε Liverpool Everton, χ μίχρονο έχει τελικό, αλλά για όσους το φοβούνται, ισοπαλία χωρίς γηπεδούχο. Βασική τριάδα είναι αυτή. Και μετά ακολουθεί η λιγότερη, που εντάξει είναι πιο αμφίροπη, Manchester United Tottenham goal goal στο 1.62, παρόλο που είναι εύκολη απόδοση και πολύ εφικτό, δεν τον προτιμάμε. Και Wolves West Ham, τα δύο goal goal δηλαδή, στο 1.75. Απόδοση διάδας είναι γύρω στο 3.10. Η απόδοση τριάδας είναι γύρω στο 5.80. Πολύ ωραία, αξίζει να παιχτεί. Αυτά είχαμε να πούμε. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε μαζί και την Παρασκευή κανονικά. Δεν σας αφήνουμε μόνους σας ποτέ. Είδατε, ξεκινήσαμε να κάνουμε μια μνήμα εδώ. Πολύ ωραίο το βιντεάκι για το Football Manager. Ο τυπάς έχει πάρει εδώ από τους ΕΙΑΠ την Bolton, μια ιστορική ομάδα που έχει παίξει και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Μια ομάδα που πραγματικά νομίζω όλοι οι Έλληνες την έχουν στην καρδιά τους και έχουν πονέσει για αυτή την ομάδα. Θα προσπαθήσει το φιλαράκι εκεί να κάνει τα καλύτερά του για τους μανατζαρέους, δηλαδή ξέρουμε ότι γουστάρτη βγήκε τώρα και το 20, θα το κληρώσουμε κιόλας παρεμπιπτόντως. Έρχονται και εδώ πολύ ωραίοι διαγωνισμοί. Μπορώ να κάνω και να σας ζητήσω στο επόμενο βίντεο τη γνώμη σας, τι θα θέλατε. Θα θέλατε, ξέρω εγώ, μπείτε μου και σε αυτό άντε αφού μιας και το αναφέρα, μια μπλουζίτσα ή μια μπαλίτσα, ξέρω εγώ, official της Premier League. Τι γουστάρετε πιο πολύ. Θα είναι δώρο Χριστουγέννων ή πρωτοχρονιάτικο. Θα δούμε, θα ντυθώ εδώ αδίως Βασίλης, θα βάλω τα σκουφάκια μου, τα έτσι μου, τα αλλιώς μου. Ελπίζω να έρθει και ο παρτενέρ μου για να το κληρώσουμε. Κάντε subscribe στο κανάλι μας, ακολουθήστε μας παντού. Θα δώσουμε λογικά και διάδα κανονικά στη στήλη EABET με αρθράκι, ωραίο. Δεν έχω πολλά να πούμε, θα με ξαναδείτε, εντάξει, θέλετε τώρα Παρασκευή, θα είμαι εδώ για δύο συνεχόμενες, θα είμαστε δηλαδή πολύ κοντά μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, ελπίζω είναι μια πολύ δύσκολη αγωνιστική, πραγματικά μην βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα και να μας δικάσετε την Παρασκευή. Πραγματικά έχουμε δυσκολευτεί πάρα πολύ, όλα τα μάτς είναι φωτιά και πραγματικά χαιρόμαστε γιατί θα έχει ενδιαφέρον η εβδομάδα μας. Να είστε καλά, ό,τι και αν επιλέξετε, ελπίζω να σας άρεσε έτσι όπως το κάναμε. Δεν θα υπάρξει βασική τριάδα να πω. Πηγαίνετε διάδα τρίτης, διάδα πέμπτης και τη βασική τριάδα της Τετάρτης. Να είστε καλά, ραντεβού την Παρασκευή.